Θα κάνω μια παρέμβαση σήμερα για το ζήτημα των τεμπών και αύριο θα μιλήσω για το νομοσχέδιο, μια και ως κοινοβουλευτική ομάδα είχαμε ζητήσει η σημερινή μέρα να μην υπάρξει λειτουργία της Επιτροπής, γιατί υπάρχει η απεργία, η πανελλαδική απεργία και συμπληρώνεται και ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να συζητηθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Από αυτό το βήμα θα θέλαμε εκ μέρους του ΚΚΕ να χαιρετήσουμε τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Τη συγκλονιστική, πρωτοφανή, μαζική συγκέντρωση στην Αθήνα με την παρουσία εργαζόμενων, επαγγελματιών, φοιτητών, αγροτών και συνταξιούχων. Αυτές οι μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, η απεργία και η επιτυχία της που από το πρωί οι αγωνιζόμενοι εργάτες περιφρουρούσαν το απεργιακό τους δικαίωμα στους χώρους δουλειάς και στους καταπέλτες, αποτελεί σταθμό στην ανάγκη κλιμάκωσης των αγώνων. Μέσα από αυτές τις κινητοποίησεις διατράνωσαν οι απεργοί και αυτοί που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία συγκάλυψη στο έγκλημα των τεμπών. Ότι το έγκλημα αυτό δεν θα πρέπει να ξεχαστεί και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσους ευθύνονται. Βασικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν το σύνθημα που συντάραξε και τις κινητοποίησεις αμέσως μετά το έγκλημα στα Τέμπη πριν από ένα χρόνο. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Για να μην επαναληφθεί το έγκλημα, για να αποτραπεί η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης συνολικότερα στους εργαζόμενους και στις λαϊκές οικογένειες, με στόχους πάλιους οι οποίοι συγκρούονται με τις αιτίες και τους υπεύθυνους, για να βελτιωθεί η θέση της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που υποβαθμίζει τα δημόσια πανεπιστήμια και μετατρέπει ουσιαστικά τα πτυχία σε εμπόριο πτυχίων και αγοραπολισία ανάλογων βαλαντίων και δικαιωμάτων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών. Από αυτές τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις βεβαίως ήταν απόντες. Ήταν απούσα η ΓΕΣΕ. Ήταν απούσα η ΠΑΣ και η συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας. Για κοιτάξτε πώς τα συνεταιράκια συνασπίζονται. Και βέβαια το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στην επιτυχία της απεργίας, γιατί πρωτοστατεί στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, γιατί πιστεύει στο δίκιο, αλλά και στην ισχύ του λαϊκού παράγοντα. Και δεν συμμετέχουμε απλά και μόνο στις κινητοποίησεις για να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες, κάποιες selfie και να τις αναρτήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Το έγκλημα στα Τέμπη ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και το ΚΚΕ πήρε την πρωτοβουλία να συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Και για να μην ξεχαστεί το έγκλημα, αλλά και για να διερευνηθεί. Και ταυτόχρονα υποστηρίξαμε και όλες τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν από τα άλλα κόμματα για σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά, καμία πρόταση και φαίνονταν από τη διάθεση κυβερνητικής πλειοψηφίας για Προανακριτική Επιτροπή δεν θα περνούσε. Γι' αυτό ακριβώς και η πρόταση του ΚΚΕ ήταν πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μας, και αναγκάστηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να την αποδεχθεί, γιατί ήξερε ότι θα πέραγε και χωρίς τη δικιά της θέληση. Γνωρίζαμε βεβαίως τις ευθύνες της λειτουργίας μιας εξεταστικής επιτροπής. Ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο, όπου η πλειοψηφία έχει την πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή. Άρα δηλαδή μπορεί να τη βάλει να δουλεύει κατά το δοκούν για να συγκαλύψει το έγκλημα. Αυτός ο αρνητικός σχετισμός δυνάμεων διευκολύνει την προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας για να συγκαλύψει το έγκλημα. Και αν ο υπουργός που μίλησε το πρωί λέει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκαλυφθεί το έγκλημα, τότε στο χέρι τους είναι να πούν στην πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να συνεχιστεί η Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της, τυπικά. Να λοιπόν, ιδού η Ρόδος,
Διδού και το πείδημα που λέει και ο λαός μας. Όμως έκανε με κάθε τρόπο προσπάθηση η κυβερνητική πλειοψηφία να συγκαλύψει το έγκλημα μέσα από πολλαπλές επιλογές. Παράδειγμα, επιλογή των μαρτύρων. Μια σειρά μάρτυρες αποκλείστηκαν. Επιμονή στη λογική ότι ήταν το ανθρώπινο λάθος το κυρίαρχο που φταίει στο έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό δεν το ακούμε πρώτη φορά. Ανθρώπινο λάθος ακούσαμε και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το έγκλημα στο Άδενδρο, το σιδηροδρομικό με 4 νεκρούς. Ήταν η προσπάθεια εσπευσμένη ολοκλήρωσης της Επιτροπής και βεβαίως με το Προεδρείο να μεροληπτεί κατά τη διάρκεια των εργασιών εξέτασης των μαρτύρων. Βεβαίως υπήρχε και μια άγωνια αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και στα άλλα κόμματα και για να συγκαλυφθούν οι αιτίες, αλλά βεβαίως και η προσπάθεια των εκπροσώπων των άλλων κομμάτων να απαλλάξουν από τις ευθύνες τα κυβερνητικά στελέχη των δικών τους περιόδων και του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ για τις δικές του διακυβερνήσεις. Παρόλα λοιπόν αυτή την κατάσταση, βγήκαν μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή σημαντικά συμπεράσματα. Συμπέρασμα πρώτον, ότι κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε κατά το έγκλημα στα Τέμπη, παρά το γεγονός ότι τρέχανε 4 συμβάσεις. Οι 3 από το 2006-2007 και η 4η, η 7-17 από το 2014. Καμία από αυτές τις 4 συμβάσεις δεν είχε ολοκληρωθεί. Άρα δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας. Ένα. Και δεύτερον, ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο ΣΕ λειτουργούσε μόλις με το 1/3 του δυναμικού που προβλέπεται στο οργανόγραμμα. 700 άτομα από τα 2.100 που προβλέπεται στο οργανόγραμμα. Άρα λοιπόν λειτουργούσε κατά από συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας, λειψής εκπαίδευσης και πρακτικής εμπειρίας, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο λάθος να είναι όλο και πιο πιθανό. Και πώς αποτρέπεις το ανθρώπινο λάθος, άμα υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Όμως και οι περιπτώσεις ανθρώπινου λάθους ήταν πάρα πολλές, φαινόταν από τα μικρά ατυχήματα, αλλά και συστήματα ασφαλείας δεν υπήρχαν. Και αυτοί ακριβώς οι δύο βασικοί παράγοντες ήταν που οδήγησαν 20 μέρες μόλις πριν από το έγκλημα τη συνδικαλιστική παράταξη, την οποία δραστηριοποιούνται και οι κομμουνιστές, να μιλήσει ανοιχτά για ενδεχόμενο μεγάλο δυστύχημα το οποίο πρόκειται να συμβεί στο σιδηρόδρομο. Και δυστυχώς 20 μέρες μετά επιβεβαιώθηκε με το έγκλημα στα Τέμπη. Αλλά αλήθεια, απαντάει και σε κάτι άλλο, απάντησε η Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί δεν ολοκληρώθηκαν αυτές οι συμβάσεις, όλες αυτές οι συμβάσεις που διέσχισαν κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ξανά Νέα Δημοκρατίας. Σε αυτό απαντά με πολύ εύγλωτο τρόπο η Επιτροπή Γεραπετρίτη που συνέστησε. Τι λέει, τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών και προμηθευτών, συνήθως αλλοδαπών. Οι προδιαγραφές, λέει, των συμβάσεων ήταν συχνά διαφορετικές από ένα τμήμα ορισμένων χιλιόμετρων ως ένα άλλο τμήμα κάποιων επίσης χιλιόμετρων. Με συνέπεια να υπάρχουν ασυμβατότητες στα συστήματα μεταξύ των τμήματων ενός ενιαίου κατά τα άλλα έργου. Αυτό καταγγέλει η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Συμβάσεις γινόντουσαν κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού τους. Γι' αυτό είχαν ασύμβατα συστήματα, γι' αυτό δεν ήταν λειτουργικές. Και γι' αυτό χρειάζεται συνέχεια να δίνονται παρατάσεις. Να λοιπόν, και ολοκληρών για να ικανοποιηθούν μάλιστα οι προμηθευτές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η κατάτμιση των έργων κατάντησε συνήθις πρακτική που είχε ως συνέπεια την ευκολία ενστάσεων, άσκησης ποικίλων δικονομικών διαδικασιών και παρεπόμενο της καθυστερήσεις και αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών. Να λοιπόν γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα. Γιατί ακριβώς τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων ήταν το πρωτεύον για την ΕργοΣΕ και για όλες αυτές τις επιτροπές και για τα Υπουργεία τα καθέκαστα. Δεύτερον, γιατί μειώθηκε η χρηματοδότηση στο ΣΕ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συντηρεί το δίκτυο, άρα τα όποια έργα γίνονταν γρήγορα να απαξιώνονται, γιατί μειώθηκαν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις και οι κρατικές δαπάνες. Στο όνομα της λογικής
της κερδοφορίας και του κόστους ωφέλους. Γιατί μειώθηκε το προσωπικό από το 2010, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με τον νόμο ΡΕΠΑ, με τις υποχρεωτικές μετατάξεις, στην ίδια πάλι λογική, για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, άρα να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να ενισχύσει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τρίτος παράγοντας που αναδείχθηκε, ο τεμαχισμός στα πλαίσια της απελευθέρωσης αγοράς του ενίου ομίλου του ΟΣΕ, με θυγατρικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούσαν ανταγωνιστικά. Ούτε καν συνεννοούταν η ΕΡΓΟΣΕ με τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ παρήγγειλε τα έργα και η ΕΡΓΟΣΕ τα έκανε με βάση τις δικές της προδιαγραφές. Χωρίς να μπορεί να ελέγξει η μητρική εταιρεία τη θυγατρική για τα έργα που έκανε. Και για το αν αυτά ήταν συμβατά με τις ανάγκες που είχε ο ΟΣΕ. Και βεβαίως δεν μιλάμε για το περαιτέρω βήμα παραπάνω με την ιδιωτικοποίηση επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της ΤΡΕΝΟΣΕ και οι ασυμβατότητες, οι ανταγωνισμοί, οι ενστάσεις ανάμεσα τόσο στην εταιρεία που διαχειρίζονται την υποδομή στον ΟΣΕ, όσο και στην Ιταλική Hellenic Train που διαχειρίζονται το μεταφορικό έργο. Και το τέταρτο ζήτημα που αναδείχθηκε ήταν οι τεράστιες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Τι ενδιαφέρεται? Ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο, όπου να αυξηθεί η χωρητικότητά του και οι ταχύτητες. Άρα να μειωθεί το κόστος του μεταφορικού έργου, για να κερδίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σιδηρόδρομο. Γι' αυτό και τα όποια μέτρα ασφαλείας τα βάζει μόνο στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ενώ στο υπόλοιπο το αφήνει τελείως γυμνό. Δεύτερη ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα στη λογική του κόστους ωφέλους. Επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυκλοφορούν τρένα με λειψές προδιαγραφές, που δεν πληρούν τις κανόνες πυρασφάλειας. Γι' αυτό έδωσε και άδεια στην ΤΡΕΝΟΣΕ και στο τροχαίο υλικό που νοικιάζει από τη ΓΕΟΣΕ να κυκλοφορούν στην Ελλάδα τρένα τα οποία δεν τηρούν τις συνθήκες πυρασφάλειας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που αναδεικνύουν τους υπεύθυνους, τις διαχρονικές ευθύνες που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη. Όχι μόνο τις πολιτικές, αλλά και τις διαχρονικές ποινικές ευθύνες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες θα καταγράφονται στο πόρισμα του ΚΚΕ παρά την προσπάθεια των άλλων κομμάτων αυτές να τις συγκαλύψουν. Και τέλος, η εσπευσμένη ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής για να μην εξετάσει την έκρηξη και την αλλίωση του χώρου εκεί, για να μην υπάρξουν νέες αποκαλύψεις, το έκανε. Και βεβαίως μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών της Λάρισα να αποσταλεί δικογραφία, το ΚΚΕ ζήτησε με επιστολή του να συγκληθεί η Επιτροπή. Όμως καμία απάντηση επίσημη δεν έχουν μέχρι τώρα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που ζήτησε ήταν να παραταθεί για 5 μέρες η κατάθεση του πορίσματος. Έτσι, για ως μέτρο σύγκρισης. Και βεβαίως, ας σταματήσουν και τα κροκοδίλια δάκρυα, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, για το νόμο περί ευθύνης υπουργών και τις 850.000 υπογραφές που έχουν μαζέψει με πρωτοβουλία ενάντια στην ευθύνη των υπουργών. Γιατί όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνταγματική αναθεώρηση, το ΚΚΕ είχε προτείνει να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Και τότε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Άρα μην χύνεται κροκοδίλια δάκρυα. Έτσι υπάρχει και ένα όριο στην πολιτική εξαπάτηση. Το έγκλημα αυτό λοιπόν δεν θα ξεχαστεί, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Πρέπει να τιμωρηθούν όπως απέτησε ο κόσμος όλοι οι υπεύθυνοι και να μην επαναληφθεί. Και η Λαϊκή Βούληση, όπως εκφράστηκε σήμερα από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, μπορεί να αποτρέψει οποιουσδήποτε σχεδιασμούς συγκάλυψη του στιγερού αυτού εγκλήματος.